Συγγνώμη ρε παιδιά, η πιο ωραία στιγμή χθες ποια ήταν? Εμένα μ' άρεσε ο Χαλιαμπάλιας. Όχι, για μένα η πιο ωραία στιγμή ήταν ο Ελεσνίζαλης με την Τσαλικοπούλου. Ήταν εκεί που είπαν τι ήσουν να τύξουν μια παξιμαδόκλευτρα. Εγώ να τρίγιασα εκεί. Δηλαδή ωραία. Ήταν ο άνθρωπος αν έβλεπε ένα παλιό ρεμπέτη με νέο πρόσωπο, ας πούμε. Ήταν η Τσαλικοπούλου έμαθα βγαίνοντας έξω, έπιανε τα παιδιά και τα έλεγε. Δεν πειράζει. Βγαίνοντας έξω. Δεν πειράζει. Μην ανησυχείς. Ωραίο μήνυμα έδωσε. Μπράβο της. Εγώ απογοητεύτηκα περισσότερο από τον Χαλαμπάλια. Απογοητεύτηκα με τον Άκη. Γιατί? Γιατί τον έσωσε ο Πέτρο από την ευκαιρία. Νομίζω στα Βέντο. Λέμε ότι έχει υπερομάδα. Και πα με τον Κατερινάκη που μια χαρά γλυκώνει στο τελικό. Ξέρω γιατί εγώ. Όχι. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Κατερίνα, ρε παιδιά, τώρα μεταξύ του. Για την ήθελε την Κατερίνα για τον τελικό. Από την ομάδα. Μίλησε ρε όλοι, ρε. Μη φοβάστε, ρε. Μιλήστε, ρε γαμότι που ήταν. Είσαι άγνωστο. Είμαι και άγνωστο απόψε. Από την ομάδα του στα Βέντο. Η καλύτερη ήταν η Κατερίνα. Για μένα ήταν η τσάχρα, αλλά αυτά είναι γούστα. Συγγνώμη, είπαμε ποτέ εδώ πέρα ότι είναι ο κόσμος. Είπαμε ποτέ φαβορί, Κατερίνα.